Συγκεκριμένο σχεδιασμό για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ ανέπτυξε στον Τζο Μπάιντεν κατά την επίσκεψή του στο Λευκό Οίκο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέθεσε ένα καλά μελετημένο σχέδιο αποτελούμενο από πολλά στάδια, το οποίο έχει ήδη γίνει αποδεκτό από την Ουάσιγκτον. Με τους Αμερικανούς να απαντούν στον πρόεδρο πως οι προοπτικές που θα δημιουργούσε μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεράστιες. Αρχικά, ο στόχος είναι η θεσμοθέτηση της σχέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ΝΑΤΟ. Θεσμοθέτηση που θα γίνει εφικτή με τη συμμετοχή της Λευκωσίας σε σημαντικό οργανισμό προθάλαμο της ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Μια εξέλιξη που όμως δείχνει εξαρτώμενη από την πορεία του Κυπριακού αλλά και τα ευρωτουρκικά. Να μπει δε το νερό στο αυλάκι, η Λευκωσία ζητά από την Ουάσιγκτον την εκπλήρωση τριών συγκεκριμένων ετοιμάτων. Να προμηθεύεται αμυντικό εξοπλισμό, την εκπαίδευση μελών της Εθνικής Φρουράς σε Αμερικανικές Στρατιωτικές Ακαδημίες, τη συνεισφορά για σταδιακό εξυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων, εγκαταστάσεων και μέσων της Κύπρου. Όπως για παράδειγμα για την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, καθόλου άσχετη με τα όσα εξελίσσονται, δεν ήταν η επίσκεψη υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας γερουσιαστών στην Κύπρο τον περασμένο Οκτώβριο. Στη Λευκωσία υπάρχει πεποίθηση πως τα όσα υπόθηκαν με τον Τζο Μπάιντεν δεν πρόκειται να αλλάξουν με την επιστροφή του Ντόναλτ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Πεποίθηση που ενισχύεται από την παρουσία του Μαρκ Ρούμπιο στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και από τα όσα ακούνε Κύπροι αξιωματούχοι από ανθρώπους κλειδιά, πως η Κύπρος είναι η χώρα στην οποία οι ΗΠΑ μπορούν να στηριχθούν για να πετύχουν αυτά που θέλουν στην περιοχή.